Σας είμαστε στο Σέλωμα. Είναι Κυριακή 22 Δεκεμβρίου του 2013. Γυρνάμε νικημένοι, αν μη τι άλλο. Ήρθαμε μέχρι το δύσκολο σημείο, το δύσκολο κομμάτι της νέας διαδρομής. Καταφέραμε να κάνουμε ένα μικρό του τμήμα, αλλά είτε λόγω κακής πληροφόρησης, είτε δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Μάλλον μπλέξαμε, λες πληροφόρηση. Ναι. Μπλέξαμε και αναγκαστικά τώρα είναι 3 και το μεσημέρι. Ο ήλιος άρχισε και κρύβεται και παγώνουν όλα σιγά σιγά τριγύρω. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το καταφύγιο του Σταυρού, με την ελπίδα ότι κάποιος από εκεί θα μας κατεβάσει με αυτοκίνητο μέχρι κάτω. Μέχρι το σημείο που καταφέραμε να φτάσουμε, το ρέμα του Ξιδιά, αν θυμάμαι όπως το λέει ο χάρτης, είναι 11,5 χιλιόμετρα. Άρα η συνολική διαδρομή, εφόσον καταφέρουμε να βρούμε και το υπόλοιπο μονοπάτι, μέχρι το καταφύγιο της Κορομιλιάς θα είναι σίγουρα γύρω στα 13 με 14. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καταφέρει να βρούμε τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κλείσουμε αυτό το κενό που μας μένει. Τι είναι? Εντάξει. Και να καταφέρουμε επιτέλους να ενώσουμε τη διαδρομή. Το κακό είναι ότι ο καιρός αλλάζει από μεσοβδόμαδα και μάλλον θα έχουμε και άλλα ζητήματα και δεν ξέρω μετά πόσο πίσω θα πάει αυτή η πολυθρύλητη εξερεύνηση. Ορίστε. Να κάνουμε και κασκί. Να κάνουμε και κασκί. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Κοίταξε, από ό,τι είπανε έχονται νοτιάδες, βροχές, κάτι τέτοια. Τώρα ό,τι και να είναι, άμα βροχή, χαλάσει ο καιρός. Βροχή, αν δεν ρίξει χιόνι θα το κάνουμε. Ίσως να το κάνουμε μέσα στη βροχή. Τι να πω. Όχι μέσα στη βροχή. Mm-hmm. Θα σταματήσει η βροχή και μετά. Εάν δεν έχουμε χιονιά. Α, δεν έχουμε χιονιά. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά από το Σέλωμα εδώ στον Όλυμπο. Καλό βράδυ σε όλους. Τουλάχιστον εφόσον είναι απόγευμα, τι να ευχηθούμε. Όσοι από εσάς θα δείτε αυτό το βιντεάκι πρωί, καλημέρα. Αλλά εμείς οφείλουμε να ευχηθούμε το καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Και λίγη περισσότερη τύχη σε εμάς την επόμενη φορά. Γεια σας.